Ήδη κάποιες εκατοντάδες έχουν μπει μέσα. Μερικοί μου κάνουν εντύπωση, μπήκαν την πρωτοχρονιά. Να σας πάω τώρα στο κεφάλαιο του ΤΕΚΑ. Από 1η-1η του 2023 τρέχει η ένταξη, η εθελοντική ένταξη των παλαιών μεν ασφαλισμένων νέων σε ηλικία έως 35 ετών. Τι περιμένουμε εκεί και τι προσδοκάμε για το 2023? Το ΤΕΚΑ ήταν μια πολύ μεγάλη τομή και πολύ μακροχρόνια τομή στο ασφαλιστικό σύστημα της χώρας μας. Γιατί είναι αυτό το πράγμα? Πρακτικά είναι για τέσσερις λόγους. Είναι ότι μειώνει τον περίφημο δημογραφικό κίνδυνο. Δηλαδή δεν βασιζόμαστε τόσο πολύ στις εισφορές της προηγούμενης γενιάς για την παροχή συντάξεων, το οποίο γνωρίζουμε ότι τα δημογραφικά μας είναι κάθε άλλο παρά άμφυρα. Το δεύτερο είναι ότι αυτό το σύστημα δημιουργεί κεφάλαιο, σημαντικό τμήμα του οποίου θα επενδυθεί στην ελληνική οικονομία, και όλοι γνωρίζουμε ότι είναι οι επενδύσεις που είναι το καύσιμο της ανάπτυξης και το οποίο τόσο πολύ θέλουμε στη χώρα μας. Το τρίτο είναι ότι αν δούμε την εμπειρία διαφόρων άλλων χωρών που έχουν όρημα κεφαλαιοποιητικά συστήματα, παρότι τα κεφαλαιοποιητικά συστήματα στις αποδόσεις τους έχουν διακυμάνσεις πολύ μεγαλύτερες από τα διανεμητικά, μακροχρονίως οι αποδόσεις είναι πολύ, πολύ υψηλότερες. Αυτό μας κάνει να πιστεύουμε ότι η νέα γενιά θα πάρει πολύ υψηλότερες συντάξεις από αυτές που θα έπαιρνε με το υφιστάμενο σύστημα. Και το τελευταίο είναι το ότι θέλουμε λίγο να ξαναφέρουμε την εμπιστοσύνη προς το ασφαλιστικό σύστημα από τη νέα γενιά. Δεν ξέρω αν μιλάτε με μικρά παιδιά. Ναι. Γνωρίζω ότι έχετε παιδιά τα οποία δεν είναι ακόμα στην αγορά εργασίας, αλλά σύντομα θα είναι και αυτοί. Είναι πάρα πολλοί από αυτούς που συζητάω που μου λένε: εγώ δεν πρόκειται να πάρω ποτέ σύνταξη κλπ. Ναι. Και μετά πάνε σε συμπεριφορές οι οποίες και παραβατικές είναι. Δηλαδή να πηγαίνουν προς την αδήλωτη εργασία. Και καταστρέφουν και τις προοπτικές στις δικές τους. Τώρα εδώ με το ΤΕΚΑ, φτιάχνουν σε ένα κουμπάρι που πάνω γράφει το όνομά σου. Γράφει Φόσκολος, Τσακλόγλου ή οτιδήποτε άλλο τέτοιο. Και μπαίνει μέσα ένα πολύ σημαντικό ποσό, είναι το 6% του μισθού τον οποίο λαμβάνουμε. Οπότε με αυτόν τον τρόπο πιστεύουμε ότι θα έχουμε δύο θετικά αποτελέσματα. Το ένα είναι να φέρουμε πάλι την εμπιστοσύνη των νέων προς το ασφαλιστικό σύστημα. Και το δεύτερο είναι να καταπολεμήσουμε αυτές τις πρακτικές της μαύρης οικονομίας, η οποία είναι μια μάστιγα για την ελληνική οικονομία, το γνωρίζετε πολύ καλά. Τώρα, ως προς τα ερωτήματα που κάνατε τα συγκεκριμένα, πράγματι πέρυσι είχαμε μια απρόσμενα μεγάλη είσοδο νέων ασφαλισμένων στο ΤΕΚΑ. Νομίζω ότι ξεπέρασε τις 150.000, ίσως πλησιάσει και τις 160 στο τέλος της χρονιάς, αλλά αυτό δεν ήταν επιτυχία του ΤΕΚΑ, να είμαστε και απολύτως ειλικρινείς. Ήταν επιτυχία της οικονομίας. Της αγοράς εργασίας. Της αγοράς εργασίας. Η αγορά εργασίας και η οικονομία γενικότερα πήγε πολύ καλύτερα από ό,τι περιμέναμε πέρυσι. Τώρα, έχει ανοίξει η πλατφόρμα για τους όσους θέλουν να μπουν εθελοντικά και είναι κάτω των 35 ετών. Η πλατφόρμα θα είναι ανοιχτή για ένα χρόνο. Μην ξεχνάτε αυτό που σας είπα και προηγουμένως. Έχουμε γενικά όλη την τάση από την τελευταία μέρα. Αλλά ήδη κάποιες εκατοντάδες έχουν μπει μέσα, οι οποίοι μου κάνουν μεγάλη εντύπωση. Υπάρχουν δηλαδή οι πρώτες εγγραφές? Υπάρχουν. Μερικοί μου κάνουν εντύπωση, μπήκαν την πρωτοχρονιά. Δηλαδή. Τι περίμεναν? Του έπεσε το φλουρί και πήγαν απευθείας εκεί. Μπράβο τα παιδιά. Αλλά από την άλλη μεριά δεν έχουμε ξεκινήσει την διαφημιστική ενημερωτική καμπάνια, η οποία είναι απαραίτητη για αυτή την περίπτωση. Τρέχουν οι σχετικοί διαγωνισμοί και ελπίζω ότι πολύ σύντομα θα είμαστε στη θέση να το κάνουμε και αυτό. Έχετε καθόλου στο πίσω μέρος του μυαλού σας μια σκέψη, μια ανησυχία να το πω, ότι αν μπουν πολλοί παλαιοί ασφαλισμένοι έως 35 ετών, μπορεί να μεγαλώσει τρύπα για τους άλλους που θα μείνουν στο παλιό σύστημα? Από άποψη λογιστική, αυτό το πράγμα που μου λέτε πράγματι υπάρχει. Και εδώ μπαίνει ένα ζήτημα το οποίο είναι η διαφορά ανάμεσα στο βραχυχρόνιο και το μακροχρόνιο. Στο βραχυχρόνιο πραγματικά αφήνει ένα δημοσιονομικό κενό, το οποίο κάπως πρέπει να καλυφθεί και μπορεί να είναι μεγάλο και να μας δημιουργήσει πρόβλημα. Απ' την άλλη μεριά, ακριβώς για τους λόγους που είπα προηγουμένως, δηλαδή ένα σημαντικό κομμάτι του θα επενδυθεί στην ελληνική οικονομία. Αυτό δίνει όθηση. Όταν δίνει όθηση στην ελληνική οικονομία, δηλαδή όταν επενδύεις, αυξάνεται η παραγωγικότητα. Παραγωγικότητα τι σημαίνει? Περισσότερες δουλειές, ψηλότεροι μισθοί. Αυτά με τη σειρά τους τι σημαίνουν? Ψηλότερα φορολογικά έσοδα σαν φόροι κατανάλωσης, πληρότερες αφορές εισοδήματος, αλλά και ψηλότερες εισφορές κοινωνικής ασφάλισης. Οπότε με τις μελέτες που έχουμε κάνει, αυτό σχεδόν παλατζάρι σε μακροχρόνια βάση. Αλλά αυτό δεν γίνεται από την πρώτη μέρα. Βέβαια, για να είμαι απολύτως ειλικρινής, κύριε Φόσκολε, και επειδή τέτοιες αλλαγές έχουν γίνει και σε άλλες χώρες, γενικά οπουδήποτε στον κόσμο, οι άνθρωποι σε σχέση με το συνταξιοδοτικό φοβούνται. Φοβούνται, δηλαδή ακόμα και. Γιατί είναι μια ευαίσθητη ηλικία η τρίτη ηλικία, είναι μια ηλικία. Ναι, όχι, δεν εννοώ αυτό. Αλλά. Ενώ όταν παίρνει την απόφαση, τα παιδιά αυτά που τώρα μιλάνε είναι 35 χρόνων, είναι ένα μακρινό πράγμα. Έτσι. Η σύνταξη για αυτούς. Μπορώ να σου πω τη δική μου την εμπειρία. Ήμουνα στην Αγγλία όταν δούλευα, ήμουνα λέκτορα σε πανεπιστήμιο. Όταν άλλαξε και εκεί το αντίστοιχο το ασφαλιστικό σύστημα. Παρότι ήμουν οικονομολόγος, ήξερα πολύ καλά ότι αυτό με συνέφερε πάρα πολύ. Στην αρχή, κυρίως επειδή σκεφτόμουν ότι θα επιστρέψω στην Ελλάδα, και αυτό το λάθος το κάνανε πάρα πολύ από τους πολύ γνωστούς οικονομολόγους που έχουμε στην Ελλάδα, βγήκαν από το σύστημα. Εγώ ξαναμπήκα και έμεινα εκεί και βλέπω ότι είναι. Μιλάω τώρα για εισφορές τριών ετών.
οι εισφορές των τριών ετών θα μου δώσουν σύνταξη επικουρική ψηλότερη από ό,τι θα μου δίνει το σύστημα αν έμενε εδώ με τα 30 χρόνια του. Οπότε καταλαβαίνετε το ότι γενικά σε όλο τον κόσμο υπάρχει αυτή η φοβία και κυρίως υπάρχει και η άγνοια. Δηλαδή είναι αυτό το πράγμα που πολλές φορές το λένε η αδράνεια του status quo. Δηλαδή ξέρω ότι κάτι μπορεί να είναι κάπου καλύτερο, αλλά